Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα δεν έγινε στο ραδιόφωνο εκπομπή γιατί προέκυψαν διάφορες υποχρεώσεις πολύ πολύ σημαντικές και δεν είχα το περιθώριο χρόνου να προλάβω δηλαδή για να βγω στον αέρα ζωντανά στο ραδιόφωνο. Ζητώ συγγνώμη γιατί είχα πολλά μηνύματα τα οποία μου έλεγαν γιατί δεν βγήκα στο ραδιόφωνο και αν συμβαίνει κάτι. Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά ο χρόνος μου ήταν τόσο πιεσμένος και περιορισμένος που δεν μπορούσα να τα προλάβω όλα. Εν πάση περιπτώσει, ο σκοπός του βίντεο αυτό είναι λοιπόν να ξεκαθαρίσω για ποιο λόγο δεν βγήκα στο ραδιόφωνο πρώτο. Το δεύτερο τώρα θέμα που θα ήθελα έτσι να αναφερθώ και να σχολιάσουμε επιδερμικά, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να δώσουμε έμφαση και να το συνεχίσουμε το θέμα. Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι αυτή η παρεξήγηση που έγινε χθες με μια κοπέλα, η οποία κοπέλα τη σέβομαι, πραγματικά τη σέβομαι και πραγματικά εκτιμώ κάθε προσπάθεια όταν είναι αγνή και αθώα. Όμως υπάρχει ο Δήμαρχος εκεί στην Εύβοια που μπορείτε να πάρετε και να επικοινωνήσετε, τα τηλέφωνα είναι στη διάθεση όλων, με τον ίδιο το Δήμαρχο, αλλά και να δείτε και το βίντεο που αναφέρει ο άνθρωπος ότι πήγαμε, ότι δώσαμε ό,τι μας έδωσε και τα λοιπά. Και θεωρώ ότι είναι χαζό να πιστεύει κάποιος ότι δεν παραδώσαμε όλες τις κούτες αυτές. Υπάρχουν φωτογραφίες που φορτώνουμε τα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, καλό θα ήταν λοιπόν να μην σταματάμε σε λεπτομέρειες, οι οποίες λεπτομέρειες μας κάνουν να χάνουμε την ηρεμία μας. Το δεύτερο λοιπόν είναι αυτό το θέμα. Και θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, αν είναι δυνατόν, όποιος έχει την όποια απορία, με διαφάνεια να λυθεί. Έχω κάθε διάθεση να τη λύσω. Το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι το chat θα αναγκαστούμε να το βάλουμε μόνο για τα μέλη, τα εγγεγραμμένα μέλη του καναλιού, για να αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις. Εάν δούμε τώρα ότι συνεχίζει αυτό, θα αναγκαστούμε να βάλουμε μία ρύθμιση η οποία θα είναι κάθε 2 λεπτά να μπορούν να σχολιάσουν. Και αν συνεχιστεί, τότε θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το chat. Ζητούμε συγγνώμη για όλα αυτά, αλλά κάποιοι άνθρωποι, συνεργάτες, έχουν μία υπερευαισθησία σε όλα αυτά. Και για να διασφαλίσω την άψογη συνεργασία μου με αυτούς, πρέπει να τους προστατεύσω. Αλλά και πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσω και εμένα από όλους τους τέλος πάντων τηλεθεατές, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς δεν είναι και καλοπροαίρετοι. Αυτοί λοιπόν που δεν είναι καλοπροαίρετοι πρέπει να αποκλείονται, γιατί δεν μας κάνουν, αλλά δεν προσφέρουν κιόλας. Αλλά και εκτός του δεν προσφέρουν, κάνουν και να δυσλειτουργεί όλη η προσπάθειά μας. Εσάς και εμού. Εμού και εσάς. Λοιπόν, πάντα υπήρχαν οι Έλληνες παύλα ανθέλληνες, πάντα υπήρχαν οι πατριώτες παύλα προδότες, πάντα υπήρχαν οι προδότες παύλα πατριώτες και πάντα υπήρχαν και οι πατριώτες καθαρόαιμοι. Σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα το αλλάξουμε τώρα και εμείς τον κόσμο αυτό, και ούτε θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τον κόσμο. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε το δικό μας κόσμο. Και από τη στιγμή που μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κόσμο, θα προσπαθήσουμε να αποβάλουμε όλους αυτούς που χαλάν και την αισθητική μας, αλλά και την ζωή μας γενικότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Είναι μία μικρή τοποθέτηση δικιά μου ως προς τα θέματα που έχουν προκύψει. Θέλω να με συγχωρέσετε αν κάποιους δυσαρεστώ, θέλω να με συγχωρέσετε αν κάποιους προβληματίζω, όμως δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα είναι έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Και δεν νομίζω, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, γιατί τα ζω. Από εκεί και μετά, οι εξηγήσεις που κάποιος θέλει να δώσω, είμαι στη διάθεσή του να τις δώσω. Ανά πάσα ώρα και στιγμή και για οτιδήποτε θέμα εκείνος θέλει να δώσω την εξήγησή μου. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.